Ο βουλευτής Γιάννης Πασχαλίδης, μετά τις επαφές που είχε τη Δευτέρα με τη διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου Καβάλας, επισκέφθηκε χθες το Υπουργείο Υγείας. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Μάριο Σαλμά, και τον διευθυντή του γραφείου του Υπουργού, κ. Σταύρο Πεντέα, όπου παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προσληφθεί ιατρικό προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων: ιατροδικαστή, μικροβιολόγου, καρδιολόγου, νευρολόγου, νευροχειρούργου, παιδοψυχιάτρου και χειρούργου. Τα υπόλοιπα αιτήματα επίσης εξετάζονται και προγραμματίζονται αντίστοιχες δράσεις. Στη συνάντηση λόγος έγινε για την έλλειψη ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ και στο νοσοκομείο Καβάλας, για τη διαδικασία απόκτησης μαγνητικού τομογράφου στο νοσοκομείο Καβάλας, για τη στελέχωση της νευρολογικής και της ορειλά κλινικής του νοσοκομείου, αλλά και για τις πληρωμές των εφημεριών. Ήμουν λοιπόν και τη Δευτέρα, επισκέφθηκα το νοσοκομείο και συζήτησα και με τον διοικητή, την υποδιοικήτρια και την πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων, καθώς και με γιατρούς. Λοιπόν, και από εκεί τα αιτήματα που έχει το νοσοκομείο Καβάλας, τα οποία κατέβασα και ζήτησα με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Σαλμά, και τον διευθυντή του υπουργού, γιατί τότε ο υπουργός δεν μπορούσε να ήταν γιατί ήταν με την Τρόικα. Τα θέματα λοιπόν που συζήτηκαν ήταν το δημιουργείο περιφερειακού ιατρείου στην παραλία Φρυνίου, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, και ήθελα να προχωρήσω δυνατόν περισσότερο να προλάβουμε την επόμενη περίοδο. Την καλοκαιρινή σεζόν, έτσι. Ναι, και φυσικά να βοηθήσουμε τον κόσμο που έχει ανάγκη εκεί και στο Φρύνιο. Επίσης για την προμήθεια ασθενοφόρων, που και το ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο Καβάλας έχει πρόβλημα. Και ειδικά με το μαγνητικό τομογράφο, που τους παρακάλεσα να προχωρήσουν γρήγορα διαδικασίες, γιατί το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Γι' αυτό τα θέματα τι σας είπαν, γιατί είναι από τα πιο σημαντικά θέματα. Ναι, θα προχωρήσουμε, είπανε. Για την νευρολογική κλινική που έχει δύο γιατρούς και χρειαζόμαστε ακόμα ένα, τουλάχιστον με θέση με προσώτα διευθυντή, υπάρχουν δύο γιατροί στην Ξάνθη, που εκεί δεν είναι περιφερειακό νοσοκομείο, δεν υπάρχει κλινική. Ζητάμε λοιπόν να έρθει ο διευθυντής, ώστε να μην χρειαζόμαστε από τους δύο, δηλαδή να μπορεί να λειτουργήσει άνετα η κλινική, γιατί το έχουν καλή ανάγκη, μια και είμαστε περιφερειακό νοσοκομείο. Η κλινική ορειλά, η οποία διαθέτει τρεις γιατρούς, και χρειαζόμαστε έναν με προσόντα διευθυντή, ο οποίος υπάρχει και θέλει να έρθει στο νοσοκομείο Δράμας. Η ρευματολογική κλινική, η οποία διαθέτει δύο γιατρούς, αλλά επειδή εξυπηρετεί από τη Βόρεια Ελλάδα, από Γενιτσά μέχρι Εύρω, χρειαζόμαστε ένα επικουρικό. Τόνισα ότι υπάρχει έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και τραυματιφορέων. Συζητούνται, υπήρξε ενδιαφέρον. Για τη χρηματοδότηση των εφημερίων έχουμε ένα πρόβλημα με τις εφημερίες και γι' αυτό κάνουν και επίσης οι γιατροί. Γνωστό, ναι. Έχουμε μία διαφορά γύρω στις 50.000. Δηλαδή εγκρίνονται κάθε μήνα 295.000, ενώ η ανάγκη είναι 320. Ακριβώς. Εκεί μου είπαν ότι δεν μπορούν. Σε αυτήν την εποχή πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για την μισθοδοσία όλων μας, δεν είναι μόνο των γιατρών. Γνωρίζουμε τις προσπάθειες των γιατρών, τις ευχαριστούμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε σαν κράτος. Υπήρξε ένα ενδιαφέρον του κ. Σαλμά, μπας και μπορέσει να βοηθήσει. Θα το δούμε καιρό.